διηγούνται ιστορίες του παρελθόντος και θα λένε παλιά για να κάνεις ένα χειρουργείο, να βγάλεις ένα νόμο, έπρεπε να κάνεις μία τομή από πάνω ως κάτω. Και θα τα ακούει ο κόσμος και θα τρομάζει. Γιατί θα έχει μπει η όλο και λιγότερο παρεμβατική. Είτε είναι η λαπαροσκόπηση, στην οποία δεν αλλάζει το τι κάνει στο εσωτερικό, αλλάζει τεχνική. Γεμίζει την κοιλιά με αέρα, χρησιμοποιείς εργαλεία τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα να στραφείς προς το σημείο που θέλεις και να αντιμετωπίσεις τον νόμο. Εδώ βλέπουμε τη χρήση υπερήχους, το είπα, και βλέπουμε πώς μπορείς να κάνεις τη διατομή, ακόμη και να βάλεις άματα, αν χρειαστεί. Πάλι εδώ βλέπετε ένα κοκτοράτι, αυτό που είδαμε πριν, μπορεί να γίνει και λαπαροσκοπικά, το είπα, για να το πεις στα δύο, το είπα. Αντίες, παλιά για να δώσεις χημειοθεραπεία έβαζε, και σήμερα παλιά έβαζε στον ορό, έδινε στο φάρμακο. Μια αλλαγή ήταν η αντία της υπατικής αντίας, η οποία τοποθετείται εσωτερικά και δίνει στο φάρμακο κατευθείαν στο ΥΠΑ. Τι σημαίνει αυτό? Διακρίνεται και η έννοια της πατρότητας, καθώς υπάρχουν σχετικές διατάξεις όπου δίνεται η δυνατότητα υποπροϋποθέσεις για μεταθανάτια τριπτή γονιμοποίηση. Είναι λοιπόν προφανές ότι νομικά δημιουργούνται πλήθος ζητημάτων και προκλήσεων εξίσου ευρεία και σημαντικά όσο και οι ίδιες τεχνολογικές και ιατρικές εξελίξεις. Υπό την έννοια ότι όσο η τεχνολογία και η ιατρική εξελίσσονται, τόσο δημιουργούνται νέες καταστάσεις και ζητήματα υπαγωγής τους σε κανόνες δικαίου. Θα ήταν λοιπόν παράκληση να μην γίνει έστω μια μικρή αναφορά στον κλάδο της βιοηθικής και του βιοδικαίου. Προκύπτουν πλέον πρωτόγνωρα ηθικά διλήμματα και ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να βρουν απαντήσεις στους παλαιότερους κώδικες ηθικής και ιδεοντολογίας. Η σχέση γιατρού και ασθενή έχει μπει σε νέα βάση. Δημιουργείται και προκύπτει έντονη η ανάγκη της ειδικής εκπαίδευσης στη διαχείριση διοντολογικών θεμάτων και εναρμονισμού των διοικονομικών πλαισίων σε διεθνές πλέον επίπεδο, ώστε να αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες και να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προκύψει μια ενιαία αντιμετώπιση του χειρισμού της ζωής για να τουραγιστεί η ασφάλεια του δικαίου. Και αυτή ακριβώς η ανάγκη ασφάλειας του δικαίου δημιουργεί και δικαιολογεί τη διαμόρφωση ενός νέου κλάδου του δικαίου, ο οποίος φαίνεται να καθιερώνεται διεθνώς με τον όρο βιοδίκαιο. Στην Ελλάδα, μάλιστα, με τον νόμο 2667 του 1998, υπάρχει πρόβλεψη για τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.